Και πώς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με μία ερμηνεύτρια βέβαια, με φόντο και τους περιορισμούς παραμονή πρωτοχρονιάς. Καλύπτει ο ρεπορτάζ Βάλια, γνωρίζεις, χωρίς μουσική βέβαια. Έχουμε αυτή την μείωση. Και από σήμερα σε ισχύει τα μέτρα, έτσι, από τις 6 το πρωί, αντί για τις 3 του Ιανουαρίου. Χωρίς μουσική τώρα νυχτερινά μαγαζιά, φαντάζομαι χωρίς δεν υπάρχει λειτουργία νυχτερινών καταστημάτων. Και μέχρι τις 12 ανοιχτά η εστίαση και η ψυχαγωγία, εκτός από την παραμονή της πρωτοχρονιάς μέχρι τις 2. Ναι, παρά τα αυτά βέβαια. Υψηλά η ψυχολογία της Άννας Ψυχογιού. Για ακόμα μία φορά την έχουμε την Άννα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, εντωμεταξύ πριν πάμε στην Άννα, είναι η καλοκαιρινού αυτή τη στιγμή. Καλοκαιρινού, πολυσύχναστη. Πολυσύχναστη. Λεωφόρος καλοκαιρινού. Ομορφοστολισμένη. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι η καλοκαιρινού, ξεχωρίζει. Αυτή είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή από το κέντρο του Ηρακλείου, προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Και από το κέντρο του Ηρακλείου πάμε στην Άννα Ψυχογιού να μας ευχηθεί χρόνια πολλά, να μας μεταφέρει και το κλίμα στις τάξεις των συναδέλφων της, βέβαια δύσκολη περίοδος, αλλά με το χαμόγελο. Εντάξει, τα λύνουμε όλα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Είπα να μην μιλήσω σήμερα για αυτά, γιατί ναι. Έχω πάρα πολλά νεύρα, οπότε λέω να τα αποφύγω. Όχι, 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 να τα αποφύγουμε. Να τα αποφύγουμε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, είχες και μία περιπέτεια, σωστά, με τον κορονοϊό. Ναι, έστειλες και τα δικά σου έτσι δυνατά και όμορφα μηνύματα. Έχει περάσει ωστόσο, σωστά, έχεις βγει από την καραντίνα. Ναι, ναι, έχω βγει και είναι η πρώτη μέρα που είμαι ελεύθερη στην κοινωνία. Είσαι ελεύθερη μοναδικό στην κοινωνία. Συνέστημα αυτό. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες, οι συνάδελφοί στο 22, τι περιμένουν, ποιες οι προσδοκίες, η επαφή με το κοινό φαντάζομαι. Να δούμε με αυτή τη ιστορία, νομίζω αυτό περιμένουμε όλοι. Δεν έχω νεύρα, γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, διότι δεν γίνεται τελευταία στιγμή μέσα σε μία μέρα να κλείνεις ένα επάγγελμα. Μπορείς να το πεις λίγο καιρό πριν. Τελευταία στιγμή νομίζω έχεις ότι δεν δίκιο. Είναι καθόλου. Και είναι καλό να ακούγονται και οι αντιρρήσεις και τα και νεύρα με μέτρο βέβαια, με μέτρο εννοείται, με επιχειρήματα και όντως έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι. Καλλιτέχνες ακριβώς. Έχουν δίκιο. Ακριβώς. Δεν γίνεται παραμονή τώρα να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και αν μπεις θα πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση. Αυτό το έχουμε πει. Αν και εξαγγέλθηκαν μέσα... βέβαια κάποια μέτρα. Και μέσα θα τα πούμε, θα τα πούμε στην πορεία βέβαια. Περίπτωση... Η προσωπική στόχη, επαγγελματική και μη. Είσαι ένα πρόσωπο που αγαπάμε, μας έχει στηρίξει, σε έχουμε στηρίξει βέβαια και μέσα από την εκπομπή μας και στο Καλό Μεσημέρι συνάδελφοι και η Crete TV βέβαια, προσωπική στόχη, ας εστιάσουμε εκεί. Η προσωπική στόχη όταν τελειώνουμε πάλι με αυτή την ιστορία, ναι. Είναι να τελειτέρουμε σε αυτόν τον έρμο το δίσκο, το τσίρκο, ναι. Και να μπορέσουμε ξανά να είμαστε στους χώρους στους οποίους τραγουδάμε, όλοι μαζί και να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχεις κτίσει και μία επαφή και μέσω του διαδικτύου και μέσα από το προσωπικό σου κανάλι στο YouTube, σωστά Άννα? Με τους θεατές, ναι. Με το κοινό που σ' αγαπάει πολύ, πολλοί υποστηρικτές. Ναι, ευτυχώς έχουμε και αυτό, γιατί η αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντική όταν κάνεις κάτι από την καρδιά σου να παίρνει πίσω την αγάπη του κόσμου και στα live που έρχονται και θέλω να έχουμε υγεία. Η αλήθεια είναι ότι όντως περνάμε μια δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και παγκοσμίως με τα κρούσματα, να περάσει αυτό, να είμαστε καλά, υγιείς, γιατί ήταν λίγο ζώρικο μπορώ να πω κι εγώ που το πέρασα. Δεν είναι αστείος, ιός. Δεν έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέχουμε όλοι, έτσι. Βάλει αυτό το δυνατό μήνυμα που στέλνει και η Άννα βέβαια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μια τέτοια φωνή με καταγωγή από την Κρήτη. Σίγουρα το μέλλον και τα επόμενα χρόνια ανήκουν στην Άννα, η οποία θα μας αποχαιρετήσει πώς. Με κάποιο τραγούδι, με κάποιους στίχους ή το πάμε για τη νέα χρονιά. Ό,τι θες εσύ. Με κάποιους στίχους, Θα πω ένα τραγούδι, θα πω μια τσιγκάνα, ένα γρήγορο έτσι ρεφρέν. Που το έχω και αδυναμία και είναι και το αγαπημένο μου. Λοιπόν, σωστά. Ναι. Τσιγκάνα, τσιγκάνα, τσιγκάνα ρίξε τα χαρτιά, γιατί έχω μέσα μου φωτιά. Έχω κρυφό καημό στα στήθια, ρίχτα και πες μου την αλήθεια. Τσιγκάνα. Ευχαριστώ. Με το καλό να έρθει το 2022 και να τα ξαναπούμε και κάπου έξω, να βγούμε να απολαύσουμε την Άννα βέβαια, μακάρι, με ελευθερία. Μακάρι. Να είσαι καλά. Εύχομαι υγεία σε όλους, αγάπη και όλα να πάνε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δική μας η χαρά. Ευχαριστώ.